Σε σύσκεψη κάλεσε τους οργανωμένους και τις οργανώσεις του οργανωμένου γονεί και τι εκπαιδευτικέ οργανώσει ο Υπουργό Παιδεία Πρόδρομο Προδρόμου για παρουσίαση επιστημονική μελέτη, την οποία έχει ενώπιον του το Υπουργείο. Η μελέτη εκπονήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μετά από διαβουλεύσει και σχετίζεται με το ζήτημα των κλιματικών συνθήκων μέσα στα σχολεία. Πρέπει όμω εδώ να πω ότι στην βάση αυτή τη μελέτη δεν συστήνεται η εγκατάσταση και χρήση συσκευών κλιματισμού στα σχολεία. Παρόλα αυτά, ε, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την αρχή. Και οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Ο υπουργό υπενθύμησε μάλιστα πως από το τέλος του Αυγούστου υλοποιείται ένα μεγάλο σχέδιο σε συνεργασία με την Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου με το οποίο θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε 405 σχολικά κτίρια ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται και η υγροθερμομόνωση των οροφών. Ε, τα περισσότερα σχολικά κτίρια αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν ικανό φορτίο που ακόμα και αν φέρναμε αύριο τι συσκευέ εδώ στα σχολεία να εγκατασταθούν, δεν θα ήταν δυνατόν. Και συμπλήρωσε πω άλλο ένα ανατρεπτικό παράγοντα είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο. Που προνοεί ότι στι αίθουσε διδασκαλία θα πρέπει να είναι διαρκώ ανοιχτά πόρτε και παράθυρα. Ανεξαρτήτως αυτού, θα αρχίσουν το διάλογο για τα κλιματιστικά στα σχολεία.